Πειραιάς της δεύτερης δεκαετίας του αιώνα έχει ξανακερδίσει την ακμή της αρχαιότητας. Η εφαρμογή της φιλελεύθερης οικονομίας εντείνει την εμπορική του κίνηση και φήμη. Νέοι από τα νησιά και την Πελοπόννησο προσελκύονται από το αμφίβολο όραμα του γρήγορου πλουτισμού για να συνθέσουν τις τάξεις των φτωχών. Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννιέται και ζει τα 12 πρώτα και πιο εύπλαστα χρόνια του στο μεγαλοαστικό περιβάλλον του Πειραιά. Ανατρέφεται βέβαια σύμφωνα με τους κανόνες και τις επιταγές της πλούσιας του οικογένειας. Είναι φανερό όμως ότι δεν αρκείται στη δεδομένη πολυτέλεια και τα όρια του ευρύχωρου σπιτιού του και της αριστοκρατικής γειτονιάς. Πολύ γρήγορα, πρώιμα, η οξύτατη καθαρή ματιά του θα ανακαλύψει και μια διαφορετική πραγματικότητα. Σε αυτό τον Πειραιά αισθανόμουν πάρα πολύ μόνος. Δεν είχα φίλους, δεν είχα παιδιά να παίξω. Και όσο περνούσε η ηλικία, η μοναξιά γινόταν ακόμα πιο μεγάλη. Έφυγα 12 ετών από τον Πειραιά. Υπήρχαν τα αστικά σπίτια, τα οποία ήταν όμορφα και τακτικά και πολύ σκοτεινά από τις πολλές κουρτίνες. Και υπήρχε ο λαϊκός κόσμος, ο οποίος ζούσε πολύ απλά, πολύ φτωχικά. Υπήρχε ένα σνομπάρισμα πολύ μεγάλο των πλουσίων προς τους φτωχούς. Και όταν ανέβαινα με το τρένο στην Αθήνα, έβλεπα ότι υπήρχε μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα κοστούμια που φορούσαν οι καστελοριζές και οι κυρίες που αγοράζανε μοντέλα από το Παρίσι. Το σπίτι όπου ο Τσαρούχης έζησε τα παιδικά του χρόνια είναι υπεύθυνο για τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν. Αντίκρυ ακριβώς, κατεδαφισμένο πια, είναι το σπίτι που γεννήθηκε το Γενάρη του 1910 και που λόγω των ειδικών συγκυριών δεν έπαιξε τόσο καθοριστικό ρόλο στη ζωή του. Οι ποικίλες, πολύπλοκες, φανταχτερές εικόνες ενός αστικού και προηγμένου περιβάλλοντος διαμόρφωσαν το γούστο και τις καλλιτεχνικές του κλίσεις και του έδωσαν πνευματικά ανοίγματα, ερεθισμούς τέτοιους που δεν θα είχε την ευκαιρία να δεχτεί σε άλλο χώρο. Ποια όμως ακριβώς στοιχεία πήρε από αυτό το σπίτι και ποια αποτίμηση κάνει ο ίδιος κοιτάζοντας αναδρομικά και με κάποια νοσταλγία. Είναι αδύνατο να περιγράψω όλα όσα θυμάμαι από αυτό το σπίτι. Πρώτα απ' όλα αυτό το σπίτι είναι συνδεδεμένο με τον πρώτο θάνατο της οικογένειας. Εδώ πέθανε η θεία μου, η Μερέσπινα, μια γυναίκα αυστηρή σαν την Μπερνάρντα Άλμπα, όχι μόνο προς τα κορίτσια της, αλλά και προς τα αγόρια της ακόμα. Σε αυτό το σπίτι απείλαυσα συγκεντρώσεις με κυρίες κομψές, πολλές πρέσβυρες ξένες, και θαύμαζα τα κοσμήματά τους, τα φορέματά τους. Εδώ ήταν ο διάδρομος, επιπλωμένος με δρύνα έπιπλα, αληθώς η πείνα γνώστου ρυθμού.
Δεν υπήρχε μια μεγάλη ζαρδινιέρα που δεν είχε ποτέ λουλούδια και ένας μεγάλος κατρέφτης δρύνα. Εδώ ήταν το μεγάλο σαλόνι. Σε αυτό το σπίτι μέσα η μουσική που άκουγα ήταν Offenbach, Chopin, Schubert, που βασάνιζαν το πιάνο με αυτά τα μουσικά κομμάτια και ξαδεύτερα θέλουν να μάθουν πιάνο. Η τύχη του ήταν βαμμένη με διάφορα χρώματα, κρέμ, κεραμιδί, μόβ ανοιχτό, άσπρο και χρυσό. Τώρα δυστυχώς είναι βαμμένα, δεν τα βλέπει κανείς αυτά τα χρώματα. Τα επιπλά του ήταν από δύο λογιών υφάσματα, από μεταξωτή στόφα με τριαντάφυλλα και είχε συμπλήρωμα με βελούδο σε χρώμα μούσκλου και σε ματιέρα μούσκλου ακόμα. Εδώ κοιμόταν ο πιο μεγάλος μου ξάδερφος και εδώ ο πιο μικρός. Και εδώ μέσα ήταν η κάμαρα που πέθανε η θεία μου. Θυμάμαι ακόμα το κρεβάτι που ήταν μαύρο και είχε χαλκομανίες χρωματιστές απάνω. Έζησα πάνω από 2 χρόνια εδώ. Και έφυγα το 23 νομίζω. Εδώ άρχισα να ζωγραφίζω. Εδώ το σπίτι άρχισα να ζωγραφίζω με αξιώσεις, ακουαρέλες. Και έφτιαξα και ένα μικρό θέατρο με χαρτένιους ηθοποιούς. Εδώ ήταν η κάμαρα που κοιμόμουν με τον αδελφό μου. Είχε 2 κρεβάτια σιδερένια, έναν μεγάλο κατρέφτη που είχε περισσέψει από κάπου και τον είχαν βάλει εδώ. Και ο τείχος αυτός ήταν γεμάτος τουλάχιστον 30 εικόνες Αγίων. Κάθε παιδί είχε και το όνομά του σε 2 ή 3 αντίτυπα. Φωτογράφησα αυτό το σπίτι κατά καιρούς. Και από τις φωτογραφίες αυτές ανεπνεύστηκαν σκηνικά για το θέατρο, τα οποία δεν γίνηκαν, αλλά είναι από τα πιο αγαπητά μου σκηνικά. Αυτή η μανία μου να κάνω σκηνικά γνωστά πράγματα και όχι φανταστικά και που τα μελετάς με την ιστορία, με ενδιαφέρει πολύ. Νομίζω πως η ιστορική πιστότητα στο θέατρο οδηγεί στο μελόδραμα και όχι στο δράμα. Κυρίως στο δράμα το αιώνιο που συγκίνησε τους ανθρώπους. Μικρό παιδί όμως, είχα 2 παιχνίδια που έπαιζα και μ' αρέσανε πολύ. Έκανα την παρέλαση του Θριάμβου της Αΐντας και το καρναβάλι της Νίκαιας. Έπαιρνα κορίτσια της γειτονιάς που μένα στα υπόγεια δίπλα, τους έκανα ξέπλεκα τα μαλλιά, τους έπαιζα βαστάνε σκούπες και βάζα παλιά που είχαν στην αποθήκη και έκανα την παρέλαση της Αΐντας. Και βγήκα εκεί κάτω στο Πασαλιμάνι. Φυσικά αυτό το πράγμα ανησυχούσε πολύ τη γειτονιά γιατί εγώ στρίγκλιζα. Έκανα 2 ρόλους. Την Αΐντα για να στριλιάζω και τον Ρανταμέζ για να με κουβαλάνε πάνω στην πλάτη του σε ένα σανίδι. Η Καστέλα δεν ήταν μόνο το πανέμορφο τοπίο, ήταν και τα οικόπεδα όπου οι καλοστεκούμενοι αστεί έχτιζαν τα σπίτια τους, κατά κανόνα θαυμάσια σπίτια, μελετημένα από καλούς, καμιά φορά διάσημους αρχιτέκτονες. Μέσα από τα σπίτια αυτά, το τοπίο της Καστέλας φάνταζε εξαίσιο. Μια μεγάλη αντίθεση με τον τρόπο ζωής των αστών, προσανατολισμένο στην ιδέα της περιουσίας, της προστασίας της και του κέρδους. Ποια σχέση όμως μπορούσε να έχει μια τέτοια, χωρίς χυμούς, ζωή, με τον καημό της ομορφιάς που κατέχει τον Τζαρούχη, και που αργότερα θα γίνει ποίηση, ζωγραφική, θέατρο. Θυμάμαι ότι η μητέρα μου με έπαιρνε σε ένα σπίτι που μέναν κατηγέρι με μία παρακόρη, που ήταν σαν κόρη τους. Και εκεί έβλεπα στους τοίχους κρεμασμένο φωτογραφίες από πεθαμένους μέσα στα φέρετρά τους. Ήταν η τελευταία τους φωτογραφία. Η συζήτηση σε αυτά τα σπίτια μεταξύ του αντρόγενου ήταν πώς θα προστατέψουν τα κτήματά τους.
προτείνανε σειρματοπλέγματα στρατιωτικά με αγκάθια ή σαμάρια τείχων με γυαλιά σπασμένα και μπηγμένα μέσα στη λάσπη. Όταν μας κερνούσανε κουραμπιέδες, βγαίνανε από ένα σιρτάρι που είχε ναφταλίνη και μύριζαν όλα ναφταλίνη σε αυτό το σπίτι. Ύστερα οι βίζιτες μεταξύ κυριών γινόταν κατόπιν αγγελίας με μία μικρή υπηρέτρια 12 ετών με κουρεμένα μαλλιά και μία σκούφια να μην πιάσει ψήρες και η οποία συνόδευε στη βίζιτα την κυρία. Μήπως της επιτεθεί κανένας μεθυσμένος ή κανένας χασισοπότης και να τρέξει το κοριτσάκι και να φωνάξει την αστυνομία. Το κοριτσάκι όταν έφτανε στο σπίτι πήγε στην κουζία και μιλούσε με τα άλλα κορίτσια της υπηρεσίας και ξανασυνόδευε, ενώ ήταν τόσο μικρή, μια κυρία συνήθως 40 ετών, 30 ετών. Όλα αυτά ήταν μεγαλοπρεπή και λιγάκι πληκτικά. Το σπίτι αυτό με τους πεθαμένους ήταν κάπου προς τα εκεί, προς την Καρτέλα. Το νέο φάληρο της ξένειας της προπολεμικής εποχής θα μπορούσε να αντλήσει υλικό οποιαδήποτε ρετρό αντίληψη έργου τέχνης. Η λάμψη και η γοητεία του F-Zin θα κατακτήσει και θα σφραγίσει την παιδική ψυχή. Το νέο φάληρο για το Γιάννη Τσαρούχη είναι οι ακουστικές κυρίως αλλά και οπτικές παραστάσεις, η μουσική, ο χορός, το θέατρο. Είναι τα στοιχεία που οφείλει στην καλή του οικογένεια και στο γεγονός ότι μετήχε στις διασκεδάσεις της υψηλής κοινωνίας. Εδώ κάπου προς τα εκεί ήταν ένα ξενοδοχείο του σταθμού, το οποίο είχε μια ταράτσα υπερψωμένη ως ένα μέτρο πάνω από τη γη και εκεί επάνω υπήρχε ένα εστιατόριο που λεγόταν Table Dot. Ήταν μια μεγάλη ευτυχία, αν καμιά φορά έτρωγα εκεί πέρα. Και ήταν οι κομψότητες των γυναικών, τα καπέλα τους, τα φορέματά τους, οι τσάντες τους, όλα αυτά μου θυμίζουν τώρα που τα σκέπτομαι, το θάνατο στη Βενετία του Βισκόντι. Ήταν περίπου μεταξύ 16 και 20 αυτή η κατάσταση. Ήταν μια μαγεία να βλέπει κανείς τόσες πολλές γυναίκες καλοντυμένες και τους κυρίους αναλόγως ντυμένους. Και υπήρχαν προς εκείνο το μέρος, υπήρχε ένα κιόσκι κοντά στη θάλασσα το οποίο είχε μουσική στρατιωτική όσο θυμούμε και ήταν ο Καλομύρης που έπαιζε, αλλά καμιά φορά πήγαινε στο απέναντι κιόσκι που ήταν πανομοιότυπο και έπαιζε την ίδια μουσική. Είχα μια συνήθεια όταν ήμουν μικρό παιδί με τη μουσική αυτή την κλασική να χορεύω. Όταν μου κάναν την ερώτηση «Πού έμαθες, παιδί μου, να χορεύεις, πηγαίνεις στη σχολή?» Εγώ και ντρεπόμουν και δυσανασχετούσα και ήμουν πολύ κορακευμένος. Άλλωστε εκείνη την εποχή ήθελα να γίνω ή ακροβάτης ή χορευτής. Αργότερα μ' άρεσε πολύ να γίνω δεσπότης και να βγαίνω στις λιτανίες έξω στον δρόμο με τα χρυσά ρούχα. Το πιο ωραίο τοπίο της γης εδώ πέρα, με τα δύο μπάνια, τα θηλυκά και τα αρσενικά. Το Table Dot που ήταν για το φιλμάριο Βισκόντι, οι δύο ορχήστρες που άκουγες καλή μουσική. Και παραπέρα, στο εστιατόριο του Πλάτωνος, το οποίο φαίνεται τη μαγειρική την έκανε ο ίδιος ο Τσελεμεντές. Και απέναντι, λίγο πιο πέρα, ήταν η ταραντέλα με νούμερα κωμικά και χορευτικά. Τι θέλει ο άνθρωπος παραπάνω για να ευτυχήσει, γιατί η βάση της ευτυχίας βασίζεται στο τσιμέντο και στα χρήματα που κερδίζουν αυτοί που το κάνουν. Καταλαβαίνω ότι αυτό γίνεται για να κερδίσει κάποιος ή κάποιοι λεφτά. Αλλά υπάρχει μια σοφή τακτική των Βυζαντινών
οι οποίοι ρωτούσαν τους βαρβάρους λαούς πώς θα υπολογίζετε να κερδίσετε με έναν πόλεμο. Σας τα δίνουμε και μην τον κάνετε τον πόλεμο. Θα πρέπει κανείς να τους πληρώνουν σε αυτούς τους καπάτσους που μπορούν να πάρουν λεπτά από το κράτος και τους πει πώς θα θέλετε να σας τα δώσουμε και μην κάνετε τίποτα. Γιατί για να δικαιολογήσουν τα χρήματα που παίρνουν κάνουν και μια καταστροφή. Ενώ μπορούσαν να πάρουν μόνο τα χρήματα, θα ήταν μισή η ζημιά. Ενώ τώρα είναι τριπλή και τετραπλή. Τι λόγο έχουν όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, όλα αυτά τα χαντάκια, όλα αυτά τα προχώματα. Τι θα γίνει, πόλεμος, κάστρο, η γραμμή Μαζινό. Σε ηλικία 8 ή 9 ετών, δεν θυμάμαι, πήγαμε στο Δαφνί να κάνουμε λειτουργία. Ήταν εκκλησία τότε το Δαφνί, με αμάξι με άλογα. Και όταν είδα τα μοσαϊκά, έμεινα τόσο έκθαμβος, που ενώ είχα πάρει ακουαρέλες για να κάνω ένα τοπίο, όπως μου συστέναν οι ξαδέρφες μου, καλή ζωγραφική γίνεται εκ του φυσικού, ποτέ από αντιγραφή. Μ' άρεσε τόσο πολύ η προσευχή της Αγίας Άννης και του Ιωακήμ, που την έκανα αντίγραφο και το έχω ακόμα αυτό το αντίγραφο. Αυτή η επίσκεψη στο Δαφνί μου ξύπνησε για πρώτη φορά την όρεξη να γνωρίσω το Βυζάντιο και ήταν η βασική αιτία να γνωρίσω και να γίνω μαθητής και βοηθός του Κόντογλου. Ο παπάς που έκανε τη λειτουργία λεγόταν, νομίζω, Παπαγιώργη, δεν είμαι βέβαιος. Ήταν κριτικός και είχε ένα αδελφό χωροφύλακα. Ήταν περίεργος παπάς. Έμενε σε μία μάντρα που είχε γύρω-γύρω δωμάτια και σε αυτά τα δωμάτια μένανε διάφορες φτωχές οικογένειες οι οποίες όταν παίζαμε την Αΐδα παραπονιόταν ότι μόνο χόρτα τρώνε χωρίς λάδι, γιατί δεν είχαν λάδι. Χόρτα που τα μαζεύαν στον προφήτη Ηλία. Αυτές οι οικογένειες είχαν πολλές φορές πολλά παιδιά και περίμεναν να γίνει το 12ο για να στείλει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έναν εκπρόσωπό του να τους το βαφτίσει και να είναι βαφτιστικός του βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έρχονταν ένας αξιωματικός από το παλάτι και τον βαφτίζανε τα παιδιά τους και είχαν όλη την αθλειότητα και όλη την υπερηφάνεια ότι τους βάφτισε ο βασιλιάς το 12ο παιδί. Το ίδιο το βουνό η Νταντά μου έλεγε ότι υπάρχει τρύπα από την οποία έμπαινε σε ένα σπήλαιο μέσα και συγκοινωνούσε με την Ακρόπολη των Αθηνών και εκεί γινόταν οι κρυφές συναντήσεις ερωτόκριτου και αρετούσες. Η ίδια Νταντά ήταν κριτικά, μόλις έβλεπε να ζωγραφίζω, απήγγελε τους στίχους του ερωτόκριτου. Εγώ δεν σε σγουράφισα, έβγαλα την καρδιά μου αίμα και με το αίμα μου έγινε η σγουραφιά μου. Γι' αυτό πια με αίμα της καρδιάς, μια σγουραφιά τελειώσει, την κάνει όμορφη πολλά και δεν μπορεί να λιώσει. Πάντα είναι σάρκα ζωντανή, καταλυμό δεν έχει και ποιος να κάνει σγουραφιά, λιώσει και μέσα κατέχει. Τα μάτια, η σκέψη και η καρδιά και η όρεξη θελήσα και σμίξα και τα τέσσερα όταν σε σγουραφίσα. Είναι τα λόγια που λέει αρετούσα να παχωρίζει με τον ερωτόκριτο που της προτείνει να της δώσει ένα πορτρέτο και λέει εγώ έχω κάνει πορτρέτο μέσα στην ψυχή μου. Ο ανθρωποκεντρισμός στη ζωγραφική του Τσαρούχη έχει τις βαθύτερες καταβολές του στο λαϊκό στοιχείο του Πειραιά. Οι χυμώδεις μορφές στα πορτρέτα και τις συνθέσεις του είναι αντιπροσωπευτικές του λαϊκού φυσιογνωμικού τύπου. Μέσα όμως από τη μελέτη των σύγχρονων νέων επιχειρεί τη μεγάλη αναγωγή στην αρχαιότητα
και την απόδειξη για μια επιβίωση της αρχαίας αισθητικής παράδοσης. Η άποψη όμως του Τσαρούχη για τη λαϊκότητα δεν μοιάζει με σύνθημα, είναι πολύ πιο περίπλοκη και βαθιά. Πηγάζει κυρίως στις διφυείς επιρροές που δέχτηκε, τη δυτική αισθητική της αστικής του οικογένειας και τη λαϊκή που μόνος του ανακάλυψε, οδηγημένος από ένα οξύ καθαρό ένστικτο. Το λαϊκό στοιχείο του Πειραιά το γνώρισα αφού έφυγε από τον Πειραιά. Με ειδικές επισκέψεις για να δω με άλλο μάτι αυτά που είχα δει με το παιδικό μάτι που δεν είχα δει και καθόλου. Γενικά ξαναγύρισα στον Καραγκιόζη που μ' άρεσε πολύ όταν ήμουν παιδί, αλλά που το έβλεπα πολύ διαφορετικά όταν μεγάλωσα. Από τον Καραγκιόζη με ενδιέφερε βέβαια η τέχνη του Καραγκιόζη, οι διαφημίσεις του πάρα πολύ, αλλά και οι θεατές του. Εκείνη την εποχή γνώρισα και τον Σπαθάρη, όχι ως παιδί πια, ως άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την τέχνη. Την εποχή που ήμουν μικρός, η αστική κοινωνία ήταν σε μεγάλη αντίθεση με τη λαϊκή τάξη. Αλλά εγώ ήμουν πάντοτε στο πανεπιστήμιο μου, το προσωπικό, στην κουζίνα δηλαδή. Εκεί μάθαινα άλλα πράγματα που δεν τα διδάσκαν ούτε στο σχολείο, ούτε στην κοινωνία που ζούσα. Μιλούσα συνεχώς με τις υπηρέτριες και εκεί έμαθα πώς είναι ο κόσμος. Αργότερα γνώρισα περισσότερους ανθρώπους και σε ταξίδια που έκανα γνώρισα τον έξω αθηναϊκό λαό. Έπιανα κουβέντες με τις γριές Σκύρο, στην Αίγινα, για να καταλάβω ένα ρυθμό πιο αγνό, τον οποίο δεν τον είχε η αστική τάξη. Στην αστική τάξη όλο περιουσιακά ζητήματα συζητούνται. Και πώς γινόμενη η τάξη αυτή ευρωπαϊκή θα ερχόταν σε διαφορά με το λαό. Θυμάμαι κάποτε πως άκουσα τον Νιάρχο να λέει, όταν ήταν παιδί, όχι πλούσιο βέβαια, αλλά ευκατάστατο, φέτος η μόδα των παπουτσιών είναι τέτοια που δεν θα μπορούν πια οι φτωχοί να τα αγοράσουν και έτσι θα χωρίσουν οι πλούσιοι από τους φτωχούς. Ήταν μια προϋπόθεση πάρα πολύ σοβαρή για τους ανθρώπους αυτούς. Υπήρχε μια περιφρόνηση για τον κόσμο που ήταν λαϊκός. Δηλαδή τον κόσμο που εξέφρασε ο Θεόφιλος. Άλλωστε η περιφρόνηση για τον Θεόφιλο οφείλεται στο γεγονός ότι έδινε αυτόν τον κόσμο που ήταν μισητός και κατάκριτος. Το λαϊκό στοιχείο δεν ήταν η συντηρητικότητα ορισμένων μορφών του παρελθόντος. Αντιθέτως ήταν ένα πνεύμα ειδικό με το οποίο δεχόταν κανείς τον νεοτερισμό. Και αυτό ήταν το καθ' αυτό λαϊκό στοιχείο που με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε η μόδα όπως τη βλέπει ο λαός και όχι η άρνηση της μόδας όπως κάνανε οι κουλτουριάδες της εποχής για να φοράμε πουκαμίσες του 19ου αιώνα. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτή την άποψη. Χατζημιχάλη ήθελε όπως οι βαλκανικοί λαοί να γυρίζουμε στα μοτίβα τα λαϊκά. Εγώ ήθελα να πάρουμε μοτίβα καινούρια που κυκλοφορούσαν στη ζωή και να τα κάνουμε ελληνικά με την νοοτροπία την εθνική, τη λαϊκή. Γι' αυτό δεν με ενδιέφερε καθόλου το μοτίβο και η γραφικό της. Με ενδιέφερε ένα πνεύμα ζωντάνιας με το οποίο ερμηνευόταν και διηλυζόταν το ξένο πράγμα που ερχόταν. Οι σχέσεις Δύσεως και Ανατολής είναι το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει. Αλλά με την ύπαρξη ενός φίλτρου, το οποίο ξεχωρίζει τι είναι δικό μας και τι είναι ξένο. Δεν εξετάζω ποτέ γιατί κάνω μια πράξη, δέχομαι αν πρέπει να την κάνω ή όχι. Και νομίζω πως την έκανα σωστά στη ζωγραφική μου. Ένα αθέατο πράγμα που ήταν ο Έλληνας άντρας, το έκανα θεατό. Και έξυπνο παίζω και μπουζουκάκι.
μάτσα που με μεγάλωσα όλοι με έχουν θαυμάξει. Γιατί με μάγκας έξυπνος και σ' όλα μου εντάξει. Γιατί με μάγκας έξυπνος και